Ξέρουμε καλά ότι ο λαός έχει συγκεντρωμένη την προσοχή του σήμερα στα οξυμένα προβλήματα. Μπροστά σε έναν ακόμα αφόρητα δύσκολο χειμώνα που θα περάσει με τις γιγάντιες ανατιμήσεις, την ακρίβεια, το ασήκωτο κόστος της ενέργειας, αλλά και την ένταση και τις συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων στα πλαίσια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Δεν σημαίνει όμως ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα ο προβληματισμός, η συζήτηση για κεντρικά ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα που επιδρούν στη μασιχητικότητα, άρα και στην όποια δυνατή αποτελεσματικότητα του εργατικού, λαϊκού, νεανικού αγώνα. Ένα τέτοιο ζήτημα είναι και το θέμα της σημερινής συζήτησης για τη βιτρίνα με τις κρυμμένες αλήθειες και τα τεράστια ψέματα της αστικής δημοκρατίας. Η αστική δημοκρατία δεν είναι μια γενική αφηρημένη πανανθρώπινη ιδέα όπως προβάλλεται. Είναι αναπόσπαστα δεμένη με την καπιταλιστική οικονομία, την κοινωνική και πολιτική βαρβαρότητά της, με τον υπεριαλιστικό πόλεμο, επηρεάζεται βεβαίως η πορεία της και από τη δυναμική της ταξικής πάλης. Μια σειρά υπεριαλιστικοί πόλεμοι που εξαπολύθηκαν χρησιμοποίησαν ως άλοθη και πρόσχημα το ζήτημα της δημοκρατίας για να κρύψουν τον αντισώπητο υπεριαλιστικό ανταγωνισμό. Η υπεριαλιστική Ρωσία, παραδείγματος χάρη, αξιοποίησε τις διώξεις σε βάρος των ρωσόφωνων της Ουκρανίας, τη συγκρότηση ναζιστικών θυλάκων και ταγμάτων ασφαλείας που εντάχθηκαν μάλιστα επίσημα στον Ουκρανικό στρατό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείβουν το χαρακτήρα του υπεριαλιστικού πολέμου και τις ευθύνες και από τις δύο πλευρές, εμφανίζοντάς τον σαν μια αναμέτρηση ανάμεσα στη Δημοκρατική Δύση και τον Ανατολικό Δεσποτισμό. Γίνεται συστηματική προσπάθεια από όλους τους ο λαός να είναι θεατής, διχασμένη η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε οπαδούς του ενός αστικού κόμματος σε βάρος του άλλου. Σε οπαδούς του ενός υπεριαλιστικού πόλου σε βάρος του άλλου. Τους αρκεί ο λαός να παρατηρεί τους επάνω, να μην αποφασίζει μαζικά και συσπηρωμένος από τα δικά του, κάτω από τη δική του αυτοτελή δράση. Εμείς ξεκινάμε από ένα άλλο αφετηριακό σημείο όσο αφορά τη δημοκρατία, ας το πω έτσι. Ότι η ελπίδα και η προοπτική βρίσκεται στην εργατική λαϊκή δύναμη, στην οργάνωση του δικού τους αγώνα, του αγώνα αντεπίθεσης, ρήξης, στη χειραφέτηση όσο είναι δυνατόν από τα πιο κραυγαλαία δόγματα της αστικής ιδεολογίας και των παρακλαδιών της στο κίνημα. Μόνον ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, ορθώνοντας το ανάστημά του απέναντι στον πραγματικό εχθρό, την αστική τάξη, τις υπεριαλιστικές ενώσεις, κατά συνέπεια και στα κόμματα που το στηρίζουν. Για να ξαναζήσουμε, και θα ξαναζήσουμε, μεγάλες στιγμές, κοιτώντας όμως προς τα μπρος και όχι βεβαίως προς τα πίσω, λαχταρώντας κάποιες προσωρινές καλές στιγμές του παρελθόντος. Ο καπιταλισμός δεν είναι ούτε αιώνιος ούτε ανίκητος. Ο 20ος αιώνας περικλεί πολλές αποδείξεις γι' αυτόν. Αποκαλύπτουμε λοιπόν, πρέπει να αποκαλύπτουμε συνεχώς το μύθο της αστικής δημοκρατίας. Αναφυσβήτητα η αστική δημοκρατία ήταν ανώτερη σε σύγκριση με ό,τι υπήρχε στη φεουδαρχία. Από τη στιγμή όμως που η αστική τάξη πήρε ολόκληρη την εξουσία στα χέρια της, μπήκε τέλος στον όποιο προοδευτισμό είχε ως ανερχόμενη κοινωνική δύναμη στους κόλπους της κλενιζόμενης φεουδαρχίας. Η αντίθεση κεφαλαίου και εργασίας είναι η αντικειμενική, ασυμφιλίωτη, η πραγματική αντίθεση. Η ταξική πάλι κινητήρια δύναμη για την απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε μορφής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Η αστική δημοκρατία είναι τα βασικά εργαλεία για την εδραίωση της εξουσίας της αστικής τάξης, δηλαδή της μειοψηφίας σε βάρος της εργατικής, της λαϊκής πλειοψηφίας. Η αστική δημοκρατία χώρεσε και χωράει όλες τις ειρηνικές, με εισαγωγικά ή όχι, τις συγκαλυμμένες και ανοιχτές καταπιεστικές μορφές βίας, εκμετάλλευσης, καταστολής. Παράδειγμα, ο μουσουλινισμός και ο ναζισμός και οι ηγέτες τους επικράτησαν μέσα από κοινοβουλευτικές διαδικασίες, μέσα από τις διαδικασίες της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Ο Μεταξάς στην Ελλάδα αναγορεύτηκε σε δικτάτορα το 36 επίσης μέσω του κοινοβουλίου. Στρατιωτικά πραξικοπήματα έκαναν και φιλοβασιλικοί συντηρητικοί ηγέτες στην Ελλάδα και φιλελεύθεροι βενιζελικοί αντιβασιλικοί. Με τέτοια παραδείγματα είναι γεμάτη επίσης και η Λατινική Αμερική, με πραξικοπήματα κάτω από την άμεση στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και ανατροπή τους μέσα από την άμεση παρέμβαση πάλι των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν τη συνέφερε η ύπαρξη αστικού κοινοβουλίου και εκλεγμένης κυβέρνησης. Στη διαδρομή της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παγκόσμια, γνωρίσαμε μονοκομματικές κυβερνήσεις με υψηλά εκλογικά ποσοστά που άσκησαν τη διακυβέρνηση δεκάδες χρόνια. Στη συνέχεια κυβερνήσεις συνεργασίας, εναλλασσόμενες φιλελεύθερες σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις και σε μερικές περιπτώσεις δυστυχώς και με τη συμμετοχή κομμουνιστικών κομμάτων. Αυτοδιαλύθηκαν αστικά κόμματα, ιδρύθηκαν νέα, με άλλο όνομα, με νέους ηγέτες. Ζήσαμε και ζούμε μεταγραφές τελεχών από το ένα αστικό κόμμα στο άλλο, ατομικά ή κατά ομάδες, συνεργασίες ανάμεσα σε κόμματα που υποτίθεται τα χώριζε χάος, παράδειγμα, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ. Στη δεκαετία του 90, η Ευρωπαϊκή Ένωση λανσάρισε το σύνθημα «Ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια πόλεμος» ή το σύνθημα ότι η δημοκρατία νίκησε παντού, με το επιχείρημα ότι τώρα που ο σοσιαλισμός ως κοινωνικοπολιτικό σύστημα πιστογύρισε, η συνεννόηση, η συνένεση, οι φιλικοί διακανονισμοί, η ισότητα, η ισοτιμία και η δημοκρατία στις διεθνείς σχέσεις θα γίνουν πραγματικότητα. Τι ζούμε όμως τις τελευταίες δεκαετίες? Δυναμική επανεμφάνιση φασιστικών, ναζιστικών πολιτικών κομμάτων που αποκαλούνται μάλιστα κομψά και ακροδεξιά σε ορισμένα καπιταλιστικά κράτη. Ενίσχυση σοβινιστικών, εθνικιστικών, μυσαλόδοξων φυλάκων. Άλλα μορφώματα, ανάλογα, προβοκάτσιες που αξιοποιούνται για την κρατική βία και καταστολή. Φαινόμενα δηλαδή που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις όποιες αλλαγές είχαν συμβεί στο σχετισμό δυνάμεων, είχαν σχετικά αδυνατήσει σε αρκετές περιοχές της γης. Ξεχύνονται από πολλούς θύλακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ οι πιο σκοταδιστικές και αναχρονιστικές ιδέες. Εξαπλώνεται ακραίος φυλετικός, θρησκευτικός, σεξουαλικός ρατσισμός με συνέπεια στην εγκληματικότητα, σε πολλαπλασιασμό ανθρωποκτονιών. Ρωτάμε, είναι άσχετα όλα τα παραπάνω και από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις της και οι ελληνικές έχουν υπογράψει ένα είδος ιδεολογικού κρατικού, κρατικοποιημένου μανιφέστου που εξισώνεται ο κομμουνισμός και ο ναζισμός? Είναι άσχετα όλα αυτά με την αντιδραστικοποίηση, τη συστηματική διάβρωση ριζοσπαστικών προσανατολισμών? Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμορφώσει ένα μακρύ κατάλογο με 400 μνημεία του αντιφασιστικού αγώνα των λαών, δηλαδή της εποποιίας των 50 εκατομμύριων νεκρών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με στόχο να γκρεμιστούν σε αρκετά κράτη. Στη θέση τους στείνονται οι προτιμημένες δοσύλλογων συνεργατών του γερμανικού φασιστικού στρατού, όπως στην Ουκρανία και στα Βαλτικά κράτη. Είναι άραγε τυχαίο, είναι μεμονωμένο αυτό που ζείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη συζήτηση για τη μετονομασία οδού προς τιμήν του δοσύλλογου Χρυσοχού? Όχι βέβαια, λέμε εμείς. Η ανοιχτή βία και η καταστολή βεβαίως δεν αρκούν για τη θωράκιση της αστικής δημοκρατίας. Η βία και η καταστολή διαμορφώνει και ένα πνεύμα αντίδρασης και αντίσθεσης. Προκαλεί. Γι' αυτό πολύτιμο εργαλείο μαζί της αστικής δημοκρατίας γίνεται η επιτελική μαζική χειραγώγηση, η παραπλάνηση, η παραπληροφόρηση, η διάβρωση συνειδήσεων και από κοντά και η εξαγορά. Η βία και η καταστολή συνήθως χρησιμοποιούνται όταν το κίνημα δυναμώνει για να το τσακίσουν. Η χειραγώγηση, η διάβρωση λειτουργεί και προληπτικά, ώστε η λαϊκή διαμαρτυρία και αγανάκτηση να μην αποκτήσει αντικαπιταλιστικό ριζοσπαστισμό. Τα νέα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, στημένες μελέτες, κοινωνιολογίες
ψυχολογίες επιστρατεύονται, ώστε κάθε λαός από την παιδική, νηπιακή και εφηβική ηλικία να μάθει να σκέφτεται με το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά. Και τελικά να μην αμφισβητεί ούτε καν στη σκέψη του, πολύ περισσότερο με τη δράση, το αίτητο και τη δίθεν αιωνιότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Να μην βλέπει το κοινό ταξικό συμφέρον, να νιώθει δέος και φόβο σε ό,τι γνήσιο, ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό και πραγματικά επαναστατικό αναδύεται. Να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και συνταξική πάλι. Να εύχεται, παραδείγματος χάρη, να πολλαπλασιαστούν οι βάσεις θανάτου στην Ελλάδα και ας γεμίσουν με πυρηνικά όπλα ή να απολυθούν όλα τα ναυπηγεία και υποδομές για τις πολεμικές ανάγκες του Μακελάρη εκ του Στόλου και των άλλων στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ. Να θεωρεί ότι η ομική του ελευθερία θίγεται όταν ο ταξικός αδελφός του ή αδελφή του απεργεί ή ότι χάνει το ύψιστο τάχα δικαίωμα να κάνει τον περίπατό του και να μην δυσκολεύεται από μαζικά συλλαλητήρια που δεν χωράνε σε στενούς δρόμους και πεζοδρόμια. Έχει λοιπόν σημασία το εργατικό, το λαϊκό κίνημα της νεολαίας και των γυναικών να διεκδικεί και να στοχεύει στην κατάργηση κάθε μορφής νομικών και κατασταλτικών εμποδίων, να διεκδικεί συνδικαλιστικές, γενικά δημοκρατικές ελευθερίες για να ξεδιπλώνει και να κλιμακώνει με λιγότερες δυσκολίες και απαγορεύσεις στον αγώνα του. Άλλο αυτό και άλλο το λαϊκό κίνημα να εγκλωβίζεται, να παθητικοποιείται, να εκφοβίζεται στο όνομα της αστικής νομιμότητας. Υπάρχουν πλήθος ιστορικός, ακόμα και σύγχρονων παραδειγμάτων που αποδεικνύουν ότι ο νόμος δεν αλλάζει μόνο προς το χειρότερο, αυτή είναι η γενική τάση, αλλά με προϋποθέσεις και προς το καλύτερο. Αλλά για να αλλάξει προς το καλύτερο πρέπει πριν απ' όλα ο αντιδημοκρατικός, αυταρχικός, κατασταλτικός νόμος να χάσει κάθε κύρος στη συνείδηση του λαού, να στερείται κάθε ίχνος λαϊκής νομιμοποίησης. Το καθεστώς παραδείγματος χάρη του Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική, που καταργήθηκε επίσημα 3 δεκαετίες πριν ή που ήταν κάποτε πολλά χρόνια απολύτως νόμιμο. Άλλαξε ο νόμος. Τυπικά βεβαίως υπάρχει φυλετική ισοτιμία. Ας πάμε και πιο βαθιά στο καθεστώς. Η δουλεία επίσης ήταν νόμιμη. Τελικά καταργήθηκε. Άρα οι νόμοι δεν είναι κάτι το αιώνιο. Με την πάλη των λαών μπορούν να αλλάξουν, να καταργηθούν. Είναι άλλο πράγμα ότι στις συνθήκες της ταξικής κοινωνίας πάντα υπάρχει η απόσταση ανάμεσα στην νομική κατοχήρωση και στην πραγματική εφαρμογή του. Καλούμε λοιπόν το λαό και με το δικό μας πρωτοπόρο παράδειγμα, με την πάλη του να ψηφίσει έμπραχτα ό,τι απαγορεύει τη δράση του, ό,τι τον εμποδίζει να αναζητήσει την αλήθεια. Έχουμε τέτοια παραδείγματα, μόνο που πρέπει αυτά και μπορεί να γίνουν χιλιάδες. Το παράδειγμα των εργαζομένων στα λοιπάσματα Καβάλας, των εργαζομένων στην Κόσκο και εκείνο των οικοδόμων. Είναι το παράδειγμα των εργαζομένων στην Ιφούντ, ο μεγάλος απεργιακός αγώνας στη Μαλαματίνα. Ο αγώνας των εργαζομένων στον τουρισμό, στην εστίαση, στη Σαντορίνη. Είναι το παράδειγμα που έδειξε ότι μπορεί να μείνει στα χαρτιά ο νόμος που υποχρεώνει μαζικές κινητοποιήσεις να περιορίζονται στα πεζοδρόμια. Αναγορεύει σε παρανομία την περιφρούρηση της απεργίας. Όταν διεκδικούμε την κατάργηση τέτοιων νόμων, το κουρέλιασμά του στην πράξη, όπως κάναμε με τους νόμους Αχτσόγλου, Βρούτη, Βρούτσι και του Χατζηδάκη, βεβαίως δεν εξειδανικεύουμε την αστική δημοκρατία της προηγούμενης περίοδου, ούτε γινόμαστε οπαδοί, θειασότες της αστικής δημοκρατίας. Καλούμε το λαό να βγάλει συμπεράσματα, να σκεφτεί πίσω από τη βιτρίνα της αστικής δημοκρατίας με βάση τη δική του ταξική αντίληψη, το ταξικό του συμφέρον για το τι είναι δημοκρατία. Για να δούμε λοιπόν την αλήθεια και το ψέμα της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο. Το Σύνταγμα κάνει λόγο για την ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο, ενώ βεβαίως νομιμοποιεί την ταξική εκμετάλλευση. Βεβαίως ο καπιταλισμός ως ανώτερο σύστημα από το φεουδαρχικό
είχε συμφέρον και ανάγκη να αποκλείσει το δικαίωμα της φυσικής και νομικής ιδιοκτησίας πάνω στον άνθρωπο. Άρα ο εργάτης ανακηρύσεται τυπικά ελεύθερος άνθρωπος. Η ελευθερία που του αναγνωρίζεται είναι να πουλάει την εργατική του δύναμη, δηλαδή την ικανότητα να εργάζεται και να παράγει υπεραξία για το κεφάλαιο. Τους όρους πώλησης της εργατικής δύναμής του, τις μορφές και μέθοδες εκμετάλλευσής του, τις κοινωνικές παροχές και υποδομές που είναι αναγκαίες για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης, το χρόνο εργασίας, τις μορφές των εργασιακών σχέσεων, καθόριζε και καθορίζει ο βασικός νόμος του καπιταλισμού, το κέρδος. Μπορεί ίσως κάποιος να σκεφτεί ότι εμείς όταν λέμε αυτά τα πράγματα, τα μεταδίδουμε, τα διαδίδουμε, όταν μεταδίδουμε δηλαδή αυτή τη θέση, ότι στον καπιταλισμό ο αγώνας συντελείται για την πώληση, για το μεγάλωμα, ας πούμε, της αξίας της πώλησης της εργατικής δύναμης, ίσως καλλιεργούμε και ένα είδος μυρολατρείας. Λέγοντας ότι τελικά στον καπιταλισμό αυτό που μπορεί να γίνει είναι μια σχετική βελτίωση και πάντα προσωρινή όσο αφορά τους όρους πώλησης της εργατικής δύναμης. Η ιστορία όλων των κοινωνιών έδειξε ότι η ιστορική κίνηση, ανεξάρτητα προσωρινά, από προσωρινά πισωγυρίσματα και ήττες, τραβάει προς τα μπρος. Και τελικά δεν είναι μηχανική η κίνηση. Η κίνηση με τη δράση των λαϊκών μαζών τελικά έγινε, προσωρινά πισωγύρισε, αλλά η τελική κίνηση θα είναι από την ταξική προς την αταξική κοινωνία. Είναι άλλο πράγμα το εργατικό λαϊκό κίνημα να αξιοποιεί στο διεκδικητικό του αγώνα κάθε βήμα για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής και δουλειάς, και άλλο πράγμα να εγκλωβίζεται σε αυταπάτες, αφήνοντας το απειρόβλητο την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εκμετάλλευση. Υπάρχει κι άλλο ένα μοτίβο και πραγματικό γεγονός στη βιτρίνα της αστικής δημοκρατίας. Η λαϊκή κυριαρχία, όπως λένε, είναι προπαγανδιστικό μοτίβο της. Αποτελεί μάλιστα σύνθημα η λαϊκή κυριαρχία, που εξισώνεται με το δικαίωμα των ανθρώπων να ψηφίζουν στις γενικές και τοπικές εκλογές σε δημοψηφίσματα. Οι εκλογές, ιδιαίτερα για το Εθνικό Κοινοβούλιο, έχουν αποκληθεί από όλα τα κόμματα, τους αστούς ιδεολόγους, ως η μεγαλύτερη γιορτή δημοκρατίας και ο κορυφαίος θεσμός λαϊκής συμμετοχής. Στη διάρκεια των αστικών επαναστάσεων και μετά την επικράτησή τους, η εργατική τάξη διεκδίκησε μαζικά το δικαίωμα στην καθολική γενική ψήφο. Καταργήθηκαν οι περιορισμοί σύμφωνα με τους οποίους το δικαίωμα της ψήφου ανήκαν σε όσους έχουν ιδιοκτησία μέσων παραγωγής ή κληρονομημένους τίτλους ευγενίες. Βεβαίως, αρχικά το καθολικό δικαίωμα αφορούσε μόνο τους άνδρες και ύστερα από πολλά χρόνια καθιερώθηκε ότι και οι γυναίκες είχαν δικαίωμα στην ψήφο. Ταυτόχρονα όμως η αστική τάξη, το κράτος της, πήρε και παίρνει όλα τα μέτρα με τη βοήθεια των κυβερνήσεων ώστε να μετατρέπει το γενικό εκλογικό δικαίωμα σε ένα από τα πιο ισχυρά όπλα του ως λαϊκή νομιμοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής του. Στη μεγάλη πλειοψηφία των καπιταλιστικών κρατών κυριαρχεί το φαινόμενο να ψηφίζει κάτω από το 50% των εγγεγραμμένων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πρόεδροι αναδεικνύονται με ποσοστά συμμετοχής κάτω από το 50%, 25% το πολύ, 30%, με εξαίρεση την τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ανέβηκε σχετικά. Ενώ στην Ευρώπη έχουμε γνωρίσει κυβερνήσεις μειοψηφίες ακόμα και με τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ευρών. Πρόσφατα, κυβέρνηση μειοψηφίας συγκροτήθηκε και υπάρχει μέχρι σήμερα στη Γαλλία. Πριν λίγα χρόνια κυβέρνηση μειοψηφίας υπήρχε στην Πορτογαλία. Ενώ πριν αρκετά χρόνια δεν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση στο Βέλγιο για πάνω από 1,5 χρόνο, γιατί δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους τα αστικά κόμματα, αλλά υπήρχαν
αποφάσεις, πολιτικές επιλογές, αντιλαϊκές που προχωρούσαν από το αστικό κράτος και τους πολυπλόκαρμους μηχανισμούς του. Στην Ελλάδα βεβαίως έχουμε γνωρίσει οι παλαιότεροι, τα θυμόμαστε, εκλογές βίας και νοθείας, παραδείγματος χάρη το 1961, τότε που εύστοχα υπόθηκε ότι σε αυτές τις εκλογές ψήφιζαν και τα δέντρα. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες της ΕΔΑ, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, γύριζαν από τις περιοδίες με σπασμένα κεφάλια. Μετά το 1974 δεν υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία, για ανοιχτή βία. Δεν χρειάζονται, αφού η νοθεία της συνείδησης του κριτηρίου επιλογής φέρνει επίσης καλά αποτελέσματα για την αστική τάξη και το σύστημά της. Βεβαίως εννοείται ότι δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχει το καινούριο, η ηλεκτρονική και επιστολική ψηφοφορία, που περικλεί κινδύνους νοθείας, δυσκολία ελέγχου. Η νοθεία άλλωστε ανθεί σε πολλές εργατοπατορικές και εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, στείνονται σωματεία σφραγίδες. Ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα πούμε αναλυτικά, πόσες καταγγελίες έγιναν προς και στη διάρκεια του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, καταγγελίες σε εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Μην ξεχνάτε επίσης το ρόλο που παίζουν τα εκλογικά συστήματα στην παραβίαση της ισοτιμίας της ψήφου με τα γνωστά μπόνους. Δεν είναι ασυνήθιστο επίσης το φαινόμενο. Το δεύτερο κόμμα έχει γίνει σε αρκετά κράτη της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο κόμμα να παίρνει περισσότερες έδρες από αυτό που ήρθε πρώτο. Θυμάστε και την περίπτωση της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τραμπ και την Κλίντον, όπου εκλέχτηκε πρόεδρος ο Τραμπ γιατί είχε περισσότερες έδρες, ενώ είχε έρθει δεύτερος σε ψήφους πίσω από τους ψήφους της Κλίντον. Ένα άλλο ακόμη μέσο, το οποίο δείχνει την βιτρίνα της λαϊκής κυριαρχίας, η καλλιέργεια αναμονής και ελπίδας για την εναλλαγή του ενός κόμματος με ένα άλλο ή ενός πόλου με ένα άλλο στο έδαφος του καπιταλισμού, χρησιμοποιείται επίσης για να βάζει εμπόδια σε λαϊκούς αγώνες, να χάνεται χρόνος με πρόσχημα ας περιμένουμε τι θα φέρουν οι εκλογές αύριο. Και βεβαίως πουθενά δεν επιβεβαιώθηκε και δεν πρόκειται να γίνει ούτε στο μέλλον, να επιβεβαιωθεί δηλαδή η θέση των απανταχού οπορτουνιστών ότι μέσα από τις εκλογές για το αστικό κοινοβούλιο μπορεί να γίνει το ειρηνικό πέρασμα στο σοσιαλισμό. Αυτό που προσφέρουν οι εκλογές για το αστικό κοινοβούλιο είναι η εναλλαγή της αστικής διαχείρισης, η εναλλαγή κομμάτων ή συμμαχικών σχημάτων. Λαϊκή κυριαρχία δεν μπορεί να υπάρξει όταν η εργατική τάξη είναι στερημένη, αποξενωμένη από τα μέσα παραγωγής, από τον πλούτο και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που η ίδια παράγει και αναπτύσσει, και ενώ τα φτωχά λαϊκά αυτοαπασχολούμενα στρώματα ζουν κάτω από την ασφιχτική πίεση των μονοπωλίων. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι η ψήφος, η διαδικασία η εκλογική, χάνει κάθε σημασία για το λαό. Το θέμα είναι το κριτήριο της ψήφου. Και αυτή μπορεί να γίνει ένα σημαντικό όπλο, ούτως ώστε την άλλη μέρα από την εκλογική αναμέτρηση, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, να βρίσκεται σε θέση μεγαλύτερης ετοιμότητας και ορίμανσης, να αντεπιτεθεί σε ό,τι καινούριο θα έρθει, σε ό,τι διατηρηθεί, σε ό,τι βάσανα προσθεθούν στις ανάγκες τις αδύρετες, τις αυξανόμενες που έχει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο βασικό στοιχείο της αστικής δημοκρατίας, το μίσος της για την εργατική εξουσία, για τον ίδιο τον όρο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Μίσος της αστικής τάξης προς τον νεκροθάφτη της, την εργατική τάξη. Μίσος για την κοινωνική συμμαχία. Μίσος και απέχθεια, γι' αυτό που ήδη είπαμε πριν,
τον επιστημονικό όρο δικτατορία του προλεταριάτου, έδειξαν και δείχνουν οι κάθε λογής οπορτουνιστές. Βεβαίως υπάρχουν και συναντάμε μερικές φορές ανθρώπους καλοπροαίρετους που δεν υιοθετούν αντικομμουνιστικές απόψεις, που εκφράζουν απορία για τον όρο της δικτατορίας του προλεταριάτου, γιατί όπως λένε, ίσως ξυπνά κακές αναμνήσεις των λαών λόγω των στρατιωτικών και άλλων πραξικοπημάτων που οδήγησαν στην κατάργηση του αστικού κοινοβουλίου για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πέρα από τις διώξεις, τα βασανιστήρια, τις θανατώσεις. Η δικτατορία του προλεταριάτου, δηλαδή η εξουσία της εργατικής τάξης, προβλήθηκε ως όρος ακριβώς για να καταδείξει παραστατικά, γλαφυρά, συγκεκριμένα τη ριζική διαφορά ανάμεσα στην αστική και την εργατική εξουσία, ανάμεσα στο αστικό και το εργατικό κράτος, ανάμεσα στη δικτατορία της αστικής τάξης όσο υπάρχει καπιταλισμός και στη δικτατορία του προλεταριάτου που αφορά τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, στην πορεία προσέγγισης και περάσματος προς την κομμουνιστική κοινωνία, όπου τότε το κράτος μαραζώνει, απονεκρώνεται, αντικαθίσταται από την αυτοδιεύθυνση. Οι αστικές και οπορτουνιστικές απόψεις συναντώνται και σε ένα κοινό άλλο σημείο, ότι το 89-81 έγινε ανατροπή ενός συγκεντρωτικού αντιδημοκρατικού γραφειοκρατικού δικτατορικού κράτους στις σοσιαλιστικές χώρες. Η νίκη της αντεπανάστασης δεν ήταν αποτέλεσμα κοινωνικών λαϊκών εξεγέρσεων και επαναστάσεων με δημοκρατικά αιτήματα. Άλλωστε αυτή δεν ξεκίνησε από την Περεστρόικα και τα συνθήματά της. Αυτή η Περεστρόικα ήταν το όχημα για την επικράτησή της στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι αιτίες συσσωρεύτηκαν σταδιακά, ιδιαίτερα στα μέσα της δεκαετίας του 50, τότε δηλαδή που ξεκίνησε σταδιακά, αλλά δυστυχώς σταθερά, η αποδυνάμωση των κομμουνιστικών σχέσεων στην παραγωγική διαδικασία, στη σοσιαλιστική οικονομία. Δεν προχώρησε η κοινωνικοποίηση στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Σταδιακά χρησιμοποιήθηκαν αστικά κριτήρια, τα κριτήρια της αγοράς, στον προγραμματισμό και στις επιχειρήσεις. Έτσι, άρχισε να υποβαθμίζεται το θεμέλιο της εργατικής εξουσίας, που είναι η παραγωγική μονάδα, που με τη σειρά της υπονόμευσε το ρόλο των Σοβιέτ ως μορφής άσκησης της εργατικής εξουσίας. Τι άλλο περιέχουν τα συνθήματα της αστικής δημοκρατίας? Την ελεύθερη, την πομπόδη τοποθέτηση για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Είναι ένα από τα πιο γνωστά προπαγανδιστικά επιχειρήματα που προβάλλονται, ότι ο χώρος της παιδείας είναι, μπορεί να γίνει χώρος ελεύθερης διακίνησης όλων των ιδεών. Γι' αυτό και έρχεται η πανεπιστημιακή αστυνομία για να διασφαλίσει αυτή την ελευθερία. Και μόνο αυτή. Έτσι λένε. Μα δεν το πιστεύουμε και δεν το πιστεύουν χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Το εκπαιδευτικό σύστημα στον καπιταλισμό δεν έχει αποστολή μόνο την παροχή γνώσεων, την παραγωγή επιστημόνων, ερευνητών. Η στρατηγική επιλογή είναι η συστηματική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων στα ιδεολογικά όπλα της εξουσίας της αστικής τάξης, στα πολιτικά της δόγματα, ώστε να παραχθούν, ας πω έτσι, να αναδειχθούν πυθύνοι εργατοϋπάλληλοι, επιστήμονες υποταγμένοι στις ανάγκες του συστήματος. Η αστική ιδεολογία, μεθοδολογία ως τρόπος και κριτήριο σκέψης είναι κυρίαρχη παντού. Λειτουργεί απολύτως εχθρικά, ταξικά βεβαίως από τη σκοπιά της, απέναντι σε ριζοσπαστικές ιδέες και κυρίως απέναντι στη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού, απέναντι στο διαλεκτικό υλισμό, στο βαθμό που αναπτύσσεται και θα ενταθεί διαπάλι από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους μαθητές και τις μαθήτριες και από καθηγητές πανεπιστημίου, που βεβαίως σε πολύ δύσκολες και αντίξιες συνθήκες παραμένει όμως μειοψηφία μεν, αλλά δραστήρια και αγωνιστική. Θα δανειστώ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τι μαθαίνουν τα παιδιά και οι νέοι? Και θα τα δανειστώ από ομιλίες, άρθρα,
από την ημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής για τις κατευθύνσεις διδασκαλίες και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο. Να τι αναφέρεται. Η επιχειρηματικότητα κλείνεται σε όλες τις πτώσεις. Για να μάθουν από μικρά τα παιδιά να σκέφτονται για τον καπιταλιστή πριν από αυτόν. Ότι ό,τι μεγάλο έδωσε η ανθρωπότητα, όπως οι κοινωνικές επαναστάσεις, ταυτίζονται με παθολογία, με αναστάτωση. Το φάρμακο που προτείνεται για τα κοινωνικά προβλήματα είναι η κοινωνική συνένεση, το ψέμα δηλαδή ότι μπορούν να κερδίζουν και οι καταπιεσμένοι και οι καταπιεστές, και οι εκμεταλλευόμενοι και οι εκμεταλλευτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγάλη φυλακή των λαών, παρουσιάζεται στο κοινό του σπίτι και σαν πρότυπο δημοκρατίας. Άλλο απόσπασμα. Τα νέα προγράμματα σπουδών επιμένουν στην απαράδεκτη άποψη ότι ο εκπαιδευτικός είναι απλά ένας μεσάζοντας της γνώσης και των πληροφοριών. Πίσω από αυτήν την επικίνδυνη, σύγχρονη, σε εισαγωγικά βεβαίως αντίληψη, κρύβεται η βαθιά αντιδραστική ιδέα, η ανορθολογική ιδέα, ότι οι μαθητές, οι μαθήτριες μπορούν να οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση. Υποτίθεται ότι έτσι θα σταματήσει το σχολείο να είναι ανιαρό. Τέτοιες θεωρίες δοκιμάζονται εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και αλλού. Τι προκύπτει από αυτά τα λίγα, πολύ λίγα αποσπάσματα? Ότι σηκώνουμε, το σηκώνουμε, αλλά πρέπει να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά το βαρύ φορτίο ευθύνης στις πλάτες μας, στις πλάτες του κόμματος, της ΚΝΕ, να συνεχίζουμε και να διευρύνουμε τη συζήτηση θεμάτων. Να ένα θέμα. Πώς το σχολείο, η παιδεία γενικά, μπορεί να γίνει δημιουργική? Δημιουργική μπορεί να γίνει όταν θέτει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της νόησης, της βούλησης και του συναισθήματος. Σε αυτή την υπόθεση η εκπαιδευτική όχι μόνο δεν θα είναι μεσάζοντες της γνώσης, αλλά η αγωγή των παιδιών, η παιδαγωγή, η πραγματική παιδαγωγή, που γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τάξης τους, θα καθοδηγήσουν, αξιοποιώντας όλες τις πρόσφορες μορφές και μέσα, θα καθοδηγήσουν τους μαθητές στο όμορφο, δημιουργικό και απαιτητικό μονοπάτι της κατάκτησης της αντικειμενικής αλήθειας, των φυσικών και κοινωνικών επιστημών. Ο καπιταλισμός χρειάζεται τη γνώση οπωσδήποτε, για να τη θέσει όμως στην υπηρεσία των λίγων. Χρειάζεται φθηνή, εργατική, πειθαρχημένη δύναμη. Χρειάζεται επιστήμονες που θα κάνουν εκτελεστική δουλειά, όλοι και όλες δηλαδή να μετατρέπονται σε γρανάζια της καπιταλιστικής μηχανής. Ο σοσιαλισμός τι χρειάζεται? Ο εργάτης να σχεδιάζει, να ελέγχει, να οργανώνει κεντρικά την παραγωγή, να παίζει ρόλο στην εξέλιξη και ανάπτυξη των μέσων παραγωγής. Έχει απόλυτη ανάγκη από άνθρωπο με κριτική ικανότητα, γνώση των βασικών νόμων που διέπουν τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα, απελευθερωμένο από προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες, θρησκευτικές δοξασίες, κάθε μορφής ρατσιστικής προκατάληψης. Σίγουρα στο σοσιαλισμό ο εργάτης δεν απαιτείται να έχει όλες τις ειδικές γνώσεις στον ένα ή στον άλλο κλάδο, στον ένα τομέα δουλειάς ή άλλο. Αλλά έχει καταχτά το όπλο που είναι η επιστημονική μεθοδολογία, η ικανότητα να επισέρχεται στην ουσία των φαινομένων και να μην μένει στην επιφάνεια. Είναι η ληστική προσέγγιση των επιστημών, των γνώσεων, των εξελίξεων, ώστε να αντιμετωπίζει την αντικειμενική πραγματικότητα με θάρρος και όχι με δέος, με αμφισημία, με παθητικότητα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το τελειακό πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης που θα προκύψει, πολύ πιθανόν θα γίνουν δύο εκλογές, εκλογικές μάχες. Αυτό το αντιλαϊκό της πρόγραμμα είναι ήδη γραμμένο, στα σίγουρα. Βρίσκεται στα προγράμματα όλων των κομμάτων.
που τσακώνονται, βρίζονται μεταξύ τους κυριολεκτικά, αλλά κινούνται εντός των τειχών. Κυριολεκτικά εντός των τειχών. Άλλωστε, όπως είπαμε, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία χωράει ποικιλίες, χωράει φιλονικίες, αρκεί να μην γκαμίζεται κανένα τούβλα, να μην ανοίγεται μια πόρτα, κανένα παράθυρο σε αυτό το φρούριο της αστικής δημοκρατίας. Κανένα από τα γεγονότα που ζούμε σήμερα, φτώχεια, ακρίβεια, άθλιες εργασιακές σχέσεις, βαριά φορολογία, προβλήματα από το σύστημα υγείας, συνέπειες από την πανδημία, ενεργειακή ακρίβεια, περιβαλλοντικά ζητήματα, κοινωνική εγκληματικότητα, νέοι κίνδυνοι από τους υπεριαλιστικούς πολέμους που η Ελλάδα συμμετέχει άμεσα και καθαρά. Κανένα από αυτά και άλλα που αναγκαστικά τα παραλείπουμε δεν ήταν και δεν είναι έκτακτα γεγονότα εκτός προγράμματος, έξω από κάθε πρόβλεψη. Κανένα από αυτά. Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης είναι η αιτία. Είναι το έδαφος. Είναι η μήτρα. Τι χρειάζεται λοιπόν? Ο λαός, σε ένα όσο γίνεται δυνατό σήμερα μεγαλύτερο μέρος του, να μετατρέψει την πείρα και την οργή του σε εμπιστοσύνη, σε σιγουριά για το δίκιο του και κυρίως σε εμπιστοσύνη στη δύναμή του. Και αν δεν την έχει ανακαλύψει, μπορεί να την ανακαλύψει. Για μας, ο εργάτης που καταψηφίζει μια κινητοποίηση, μια απεργία, εισκύβει ακόμα και το κεφάλι στην τρομοκρατία της εργοδοσίας ή δεν βρίσκει ακόμα κανένα συμφωνίο μαζί, κανένα σημείο συμφωνίας μαζί μας, αυτός ο εργάτης ή η εργάτρια δεν είναι εχθρός μας. Άλλος είναι ο ταξικός, ο πολιτικός αντίπαλος και εχθρός μας. Είναι δυνάμει ο αυριανός συναγωνιστής και ο αυριανός κομμουνιστής, η αυριανή κομμουνίστρια. Έτσι ακριβώς βλέπουμε και το βιοπαλαιστή, αυτό απασχολούμενο στην πόλη, τον αγρότη, τους νέους και τις νέες που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ανεξάρτητα που συμφωνούν ή που διαφωνούν μαζί μας. Όμως, έχει σημασία να μην χάνετε πολύτιμος χρόνος. Και από αυτή την άποψη, έχει πολύ μεγάλη σημασία όσο εξαρτάται από εμάς να μην αφήσουμε κανένα και καμιά που να μην συναντηθούμε μαζί τους. Και είναι πολλοί, είναι αρκετοί. Δεν φαίνονται. Δεν κρύβονται, αλλά δεν φαίνονται. Που προβληματίζονται. Που θέλουν να επικοινωνήσουν, να ακούσουν. Από πρώτο χέρι. Και όχι από την παραπροπαγάνδα, τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τι λέει, τι απασχολεί την κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Βεβαίως, η συνάντηση γίνεται πιο εύκολα μέσα στους αγώνες. Αλλά μπορεί να προηγηθεί η άμεση συνάντηση, η επαφή, η επικοινωνία ακριβώς με στόχο τη μαζικοποίηση των αγώνων, γιατί εμάς ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Ο λαός, το εργατικό λαϊκό κίνημα να είναι ο πρωταγωνιστής. Εμείς δεν καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία, να μας ακολουθήσουν, να μας χειροκρατήσουν και να μας δοξάσουν. Δεν τους καλούμε αποκλειστικά και μόνο να μας ψηφίσουν κάθε 3 και 4 χρόνια. Εμείς με το δικό μας παράδειγμα, με τη δική μας δράση, θέλουμε ακριβώς να συντελέσουμε να γίνει αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει σήμερα, αύριο, ο λαός να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Ο λαός να παλέψει, να αντεπιτηθεί και με την πείρα του να φτάσει ως το τέλος. Ως τη ρήξη με τη δικτατορία της αστικής τάξης, με την αστική της δημοκρατία και όλες τις μορφές που αυτή παίρνει, να καταλάβει ότι υπάρχει ο δρόμος που τον οδηγεί στη δική του εξουσία, στη δική του κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, όπου αυτός θα αποφασίζει τι θα παράγεται, πώς θα κατανέμεται,
πώς θα εξελίσσονται τα μέσα παραγωγής, πώς η επιστήμη θα υπηρετεί τις συνολικές ανθρώπινες ανάγκες και όχι μια μειοψηφία. Σας ευχαριστώ.